Τώρα θα σας πάω μία βόλτα, λοιπόν. Καταρχήν να πούμε ότι στην εκπομπή, γιατί καλύτερη ζωή έχει και υγεία, έχει και άθληση, έχει και διατροφή, έχει πολλά, 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 πάρα, πάρα πολλά θέματα, δεν το συζητάμε καν. Έχει τις σχέσεις μας, έχει τους ανθρώπους μας, έχει τα τζιτζιριμιτζίρι μας, πώς θα τα φτιάξουμε, τις κατασκευές μας. Έχουμε πολλά θέματα να δούμε και να πούμε, αλλά πρέπει να πω ότι αγαπάμε πάρα πολύ και τα αθλήματα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Δεν ξέρω αν φαίνεται ότι αθλούμαστε καταρχήν. Είμαστε όλοι ένας και ένας, δηλαδή το συζητώ. Εντάξει, μπορεί να μην αθλούμαστε και τόσο πολύ, αλλά στηρίζουμε τα αθλήματα και στηρίζουμε και τις ομάδες μας, γιατί τις αγαπούμε, έτσι, τις ελληνικές μας ομάδες, απ' άκρης άκρης αυτή την ελληνική επικράτεια, τις αγαπούμε και τις στηρίζουμε. Εγώ προσωπικά, ωστόσο, επειδή είμαι και Αλεξανδρουπολίτισσα και η Αλεξανδρούπολη έχει πάρα πολύ μεγάλη ιστορία και παράδοση στο άθλημα του βόλεϊ, έτσι δεν το συζητάμε, αγαπάμε πάρα πολύ λοιπόν το άθλημα του βόλεϊ γενικότερα. Από παιδιά, κάποιοι πήγαιναν ποδόσφαιρα, κάποιοι βόλεϊ. Τα περισσότερα κόσμια πάντως βόλεϊ πηγαίναμε, δεν υπήρχε θέμα. Και φυσικά ομάδα όλων μας στην ευρύτερη περιοχή είναι για την Αλεξανδρούπολη, λέω, εθνικός βόλεϊ, για την Ορεστιάδα είναι η Ορεστιάδα και βεβαίως οι υπόλοιπες ομάδες σε όλη την ευρύτερη περιοχή και τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και κατά τόπους βεβαίως στην Ελλάδα. Είχαμε την παρουσίαση της ομάδας μας. Πώς τη βλέπω, δηλαδή, καρφώνομαι κιόλας. Λοιπόν. Της ομάδας του Εθνικού Βόλεϊ στην Αλεξανδρούπολη, την παρουσίαση η οποία και έγινε σε κεντρικό κατάστημα της Αλεξανδρούπολης, πολύ γνωστό για τη στήριξή του στη συγκεκριμένη ομάδα, και παρουσιάστηκαν ένας-ένας οι παίκτες στην συγκεκριμένη εκδήλωση, καθώς παραδόθηκαν και οι εκπληκτικές τους φανέλες. Με αυτό το ρεπορτάζ εγώ σας αποχαιρετώ για σήμερα, αγαπημένο μου κοινό. Είναι γεγονός, είμαστε ξανά μαζί. Και κάθε μέρα θα είμαστε μαζί. Και κάθε μέρα θα λέμε και ωραία πράγματα. Και κάθε μέρα θα περνάμε πάρα πολύ καλά. Και τι καλά που αισθάνομαι, δεν μπορείς να φανταστείς τώρα εγώ που είμαι εδώ. Και πού να σου δείξω και όλο το στούντιό μου. Και πού δηλαδή να καταλάβεις τι συμβαίνει. Ευχαριστώ τη Λένα Τσαμαρά. Την ευχαριστώ στην αρχή της εκπομπής, έτσι. Δεν πειράζει, θα την ξαναευχαριστήσω τη Λένα Τσαμαρά. Λένα Τσαμαρά, σε αγαπάω, είσαι πάρα πολύ καλή. Δεν το συζητώ. Και όποιος κόσμος έρχεται, μου λέει τα καλύτερα τώρα για το στούντιο. Και πολύ μου αρέσει αυτό το πράγμα, να το πω και αυτό. Οπότε με το ρεπορτάζ αυτό ολοκληρώνουμε και ανυπομονώ να σας ξαναδώ αύριο ζωντανά, ζωντανά εδώ στην εκπομπή Ζωή. Και θα σας δώσω αύριο και ωραιότατο βιβλίο, ή το Harry Potter, ή το Inferno και κάποια άλλα δωράκια, γιατί θα ξεκινήσουμε και τέτοιου είδους διαδικασίες. Διότι η ζωή συνεχίζεται και προσπαθούμε τουλάχιστον, το επιχειρούμε καθημερινά και εν μέσω κρίσης, να την κάνουμε καλύτερη. Με το ρεπορτάζ τα ξαναλέμε. Φιλιά πολλά, να είστε καλά. Από το κατάστημα που σε πολύ λίγη ώρα θα ξεκινήσει η παρουσίαση της ομάδας βόλεϊ του Εθνικού Αλεξανδρούπολης. Και όχι μόνο η παρουσίαση των αγοριών, αλλά θα τους δώσουμε και τις φανέλες τους. Όλη η Αλεξανδρούπολη θα βρεθεί σε πολύ λίγη ώρα σε αυτό το κεντρικό κατάστημα για να δώσει τη θετική της δύναμη και την ψυχή σε αυτή την ομάδα που ούτως ή άλλως έχει αποδείξει ότι έχει μεγαλύτερη ψυχή από όλους, τόσο στα γήπεδα της Ελλάδος, όσο και στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Για να πάμε να ξεκινήσουμε. Καταστήματος και όσοι βρίσκεστε εκτός. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να
βρισκόμαστε εδώ για τον Εθνικό Αλεξανδρούπολη, στην ομάδα πόλη μας. Αυτή την μοναδική ομάδα με την οποία μεγαλώσαμε, την οποία λατρεύουμε, την οποία στηρίζουμε και πρέπει να πω ότι σήμερα θα υποστηρίξουμε αυτά τα παιδιά τα οποία και ουσιαστικά είναι η ομάδα μας. Προς το παρόν και προκαταβολικά ένα χειροκρότημα για αυτά τα παιδιά, γιατί έχουν και το δικό τους άγχος σήμερα. Ένα μεγάλο χειροκρότημα για αυτά τα παιδιά. Καταναγωνιστική περίοδο 2014-2015, συμμετοχή στο τελικό του League Cup και κατάκτηση της δεύτερης θέσης, συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του ΣΕΠ Challenge Cup και πρόκρισή τους στους προημιτελικούς της 8 καλύτερης ομάδας πρωταθλήματος. Καταναγωνιστική περίοδο 2015-2016, συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του ΣΕΠ Challenge Cup και πρόκρισή τους στους προημιτελικούς αγώνες της 8 καλύτερης ομάδας πρωταθλήματος. Τα τελευταία 3 χρόνια συνολικά η ομάδα μας έχει παίξει 22 ευρωπαϊκούς αγώνες, από τους οποίους τους 11 στην Αλεξανδρούπολη και εδώ στο δικό μας κλειστό γυμναστήριο Μιχάλης Παρασκευόπουλος. Και είναι σημαντικό γιατί είδαμε πολύ καλά παιχνίδια, πρέπει να δούμε, από τα ευρωπαϊκά σαλόνια στο δικό μας σαλόνι εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Συνολικά στην πόλη μας φιλοξενήσαμε 10 ευρωπαϊκές ομάδες, οι οποίες ήρθαν από την Πολωνία, τη Λευκορωσία, το Βέλγιο, την Ελβετία, την Εστονία, την Τσεχία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία, τη Σερβία και 2 φορές την Πορτογαλική Μπενφίκα. Και για την ιστορία να αναφέρουμε ότι η πρώτη ευρωπαϊκή νίκη για την ομάδα μας ήρθε το Δεκέμβριο του 2014, η οποία μάλιστα ήταν εκτός έδρας με 3-0 επί της εστονικής Σελβερτάλη. Το τι έγινε κατά την επιστροφή της ομάδας στην πόλη μας, το βλέπετε στο βίντεο που ακολουθεί. Και πριν δώσουμε το λόγο στον πρόεδρο της ομάδας, τον οποίο και του ζητώ να ετοιμαστεί, ας δούμε τους φετινούς αντιπάλους του Εθνικού. Τι θα κάνουμε φέτος λοιπόν. Ο Εθνικός μας λοιπόν φέτος θα ταξιδέψει σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κόρινθο, Ορεστιάδα, Κυκλάδες και Χαλκίδα και θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟ, τον Φιλικασίου, τον Ολυμπιακό, την Κηφισιά, τον Παναθηναϊκό, τον Παμβοχαϊκό, την Παναχαϊκή, την Ορεστιάδα, τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης, τον Κίζικο Νέαος Περάμου, τον Ηρακλή Χαλκίδας. Οπότε τον ευχόμαστε καλή επιτυχία. Και τώρα καλώ τον πρόεδρο του ΤΑΕ Εθνικού, τον κύριο Αντώνη Χατζησταύρο, να έρθει εδώ μαζί μας να μας πει δύο λόγια. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πολύ. Μόνο εσύ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που μας τιμήσατε την παρουσία σας, τους εκπροσώπους του Δήμου, βασικά το μαγαζί που μας φιλοξενεί και τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, Αλεξανδροπόλου. Βασική δύναμη μας είναι οι πολίτες αυτής της πόλης, τους
στέλνουμε συνέχεια δίπλα μας. Τους ευχαριστούμε για όλα μέχρι σήμερα. Εύχομαι υγεία σε όλους και καλή χρονιά. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε. Είναι σημαντικό να το ξαναπούμε ότι και ο Εμπορικός Σύλλογος στηρίζει, πολλές επιχειρήσεις επίσης στηρίζουν, αλλά και ο απλός κόσμος, ο οποίος με την παρουσία του και με αυτό το εισιτήριο το οποίο και αγοράζει κάθε φορά, στηρίζει την ομάδα και γίνεται καλύτερη. Λοιπόν, ας περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην παρουσίαση των πρωταγωνιστών αυτής της μεγάλης και ιστορικής ομάδας, οι οποίοι δεν είναι άλλοι από τους παίκτες μας και τους προπονητές τους. Να ξεκινήσουμε λοιπόν ανάξοντα αριθμό φανέλας, θα με βοηθήσετε κύριε Πρόεδρε για τις πρώτες φανέλες, με το νούμερο 1, ο Μούχιας Δημήτρης. Γεννημένος το 2001, έχει ύψος 1,96. Η θέση στην οποία αγωνίζεται είναι αυτή του Διαγώνιου και η προηγούμενη του ομάδα ήταν ο Εύρος Σουπλίου. Ένα μεγάλο χειροκρότημα. Με το νούμερο 2, κυρίες και κύριοι, ο Γιάννης Καβαρατζής. Γεννημένος το 1994, έχει ύψος 1,95, η θέση στην οποία αγωνίζεται είναι αυτή του Διαγώνιου και η προηγούμενη του ομάδα ήταν η Ροδίων Άθλησης. Ένα χειροκρότημα λοιπόν. Καλή επιτυχία. Με το νούμερο 3, ο Βλαχόπουλος Κώστας. Γεννημένος το 1989, έχει ύψος 1,93, η θέση στην οποία αγωνίζεται είναι αυτή του Πασαδόρου. Ένα χειροκρότημα, παιδιά. Με το νούμερο 4, ο Χουάρες Γκόμες Λέο Τζούνιορ. Νούμερο 5, ο Χατζόπουλος Δημήτρης, γεννημένος. Ο Δημήτρης, γεννημένος το 1994, έχει ύψος 2,01. Παναγία μου, η θέση στην οποία αγωνίζεται είναι αυτή του κεντρικού και η προηγούμενη του ομάδα ήταν η ΑΕΚ. Ένα μεγάλο χειροκρότημα. Να καλέσω λίγο μαζί μας τον κύριο Κώστα Κοτσίδη, ο οποίος εκπροσωπεί και τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολη σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, από το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι εδώ. Νάτος. Λοιπόν, χαίρετε κύριε μου. Δεν ξέρω αν θέλετε κι εσείς να πείτε κάτι. Καμαρώνω για αυτήν την ομάδα, όπως όλοι οι Αλεξανδροπολίτες. Την είδα στα δύο της φιλικά με τον ΠΑΟΚ φέτος. Από όσο μπορώ να κρίνω και να εκτιμήσω, είμαι πολύ ικανοποιημένος από αυτό που είδα. Εύχομαι κάποια στιγμή να δω τον γιο μου να παίζει σε αυτήν την ομάδα, στη θέση αυτών των παιδιών και τους φίλους του. Εύχομαι μια πολύ πολύ καλή χρονιά με πολλές διακρίσεις και επιτυχίες. Χωρίς δραματισμούς και προσωπικές επιτυχίες για τα παιδιά. Να είστε καλά όλοι. Μας βοηθήστε με τις μανέλες υπόλοιπες. Με το νούμερο 6 λοιπόν, ο Βανέγκας Ντάνιελ. Γεννημένος το 1990 στην Κολομβία, έχει ύψος 1,95. Η θέση στην οποία αγωνίζεται είναι αυτή του Ακραίου και η προηγούμενη του ομάδα ήταν η Μπολιβάρ στην Κολομβία. Ένα μεγάλο χειροκρότημα της φιλοξενίας. Με το νούμερο 7, ο Καραλαπίδης Σοκράτης. Ο Σοκράτης Καραλαμπίδης, γεννημένος το 1997, έχει ύψος 1,98, η θέση στην οποία αγωνίζεται είναι αυτή του Ακραίου. Ένα μεγάλο χειροκρότημα λοιπόν και στο Σοκράτη μας. Με το νούμερο 8, ο Χαριτονίδης Γιάννης. Χαριτονίδης, γεννημένος το 1978, έχει ύψος 1,85, η θέση στην οποία αγωνίζεται είναι αυτή του Πασαδόρου και η προηγούμενη του ομάδα ήταν ο Άρης Θεσσαλονίκης. Ένα χειροκρότημα.
με τη φανέλα με το νούμερο 12, ο Στίγκας Κάσανδρος. Γεννημένος το 1993, έχει ύψος 2 μέτρα. Η θέση στην οποία αγωνίζεται είναι αυτή του κεντρικού και η προηγούμενη του ομάδα ήταν ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης. Ένα μεγάλο χειροκρότημα. Με το νούμερο 13, ο Παλέτζας Νίκος. Ο Νίκος Παλέτζας, γεννημένος το 1991, έχει ύψος 1,98. Η θέση στην οποία αγωνίζεται είναι αυτή του διαγώνιου και η προηγούμενη του ομάδα ήταν ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης. Κύριε Κοτσίδη, να σας ευχαριστήσουμε και τους δύο σας, λοιπόν, που ήσασταν εδώ μαζί μας και να καλέσω εδώ μαζί μου να δώσω υπόλοιπες φανέλες τον κύριο Κώστα Χατζημιχαήλ, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, για να μας βοηθήσει και στις υπόλοιπες φανέλες. Να δώσω και ο Εμπορικός Σύλλογος. Πολύτιμη βοήθειά σας, έτσι. Ελπίζω να την έχετε, να την δίνετε αμέριστα, έτσι, στην ομάδα. Εγώ να ευχηθώ με τη σειρά μου καλή σεζόν να έχουμε τα παιδιά, χωρίς τραυματισμούς, να είναι υγιείς, δυνατοί. Όσον αφορά το εθνικό, είναι για όσους δεν ξέρουμε και για τα ίδια τα παιδιά, είναι ο εθνικός σας αποτελεί μοναδική στα ελληνικά χρονικά περίπτωση στην οποία συνδέεται τόσο πολύ η ομάδα με την ίδια την πόλη. Άρα λοιπόν είναι οι πρεσβευτές της πόλης μας σε όλο το αθλητικό κοινό. Καλή σεζόν να έχουμε, καλές πολλές και πολλές επιτυχίες. Ένα τελευταίο, ότι ελπίζω όταν θα παίξει ο μικρός Γκοτσίδης στην ομάδα του Εθνικού να έχουμε και γήπεδο τότε. Σωστά αυτό. Το είπε. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε με το νούμερο 14, ο Τσέλιος Παρασκευάς. Γεννημένος το 1997, έχει ύψος 2 μέτρα και 7 εκατοστά, παρακαλώ. Η θέση στην οποία αγωνίζεται είναι αυτή του κεντρικού, ένα μεγάλο χειροκρότημα. Με το νούμερο 15, ο Κωνσταντινίδης Αχιλλέας. Γεννημένος το 1992, έχει ύψος 1,87, η θέση στην οποία αγωνίζεται είναι αυτή του λίμπερο και η προηγούμενη του ομάδα ήταν η ΓΕΑ. Καλή επιτυχία. Η φανέλα με το νούμερο 16 πάει στον Στοιλούδη Βασίλη. Γεννημένος το 1992, έχει ύψος 2 μέτρα. Η θέση στην οποία αγωνίζεται είναι αυτή του κεντρικού. Σου χρωστάμε μία φανέλα. Τι να κάνουμε, παιδιά. Τέτοιο ύψος δηλαδή, περιμένετε όλους. Περιμένετε, λοιπόν. Με το νούμερο 18, ο Κοντοστάδης Γρηγόρης. Αγωνίζεται είναι αυτή του Λίμπερο και η προηγούμενη του ομάδα ήταν ο Ηρακλής Χαλκίδας. Χειροκρότημα. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Χατζημιχαήλ, να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα θα περάσουμε στο προπονητικό team. Να καλέσουμε εδώ, να περάσει και μέσα από την ομάδα του, τον βοηθή προπονητή, τον κύριο Γιώργο Παπάζογλου. Γεια σας, κύριε μου. Δική σας. Ο ειδός προπονητής, κυρίες και κύριοι, δώστε του ένα χειροκρότημα να τέξει, να παλέξει, έτσι. Και να καλέσουμε τώρα εδώ μαζί μας και να κάνουμε το σχετικό χαμό τον προπονητή μας, τον Σάκη τον Κωνσταντίνη. Μικρόφωνο εννοείται, δεν τη γλιτώνει με τίποτα τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Σας αφήσαμε τελευταίο για να μιλήσετε και περισσότερο. Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια για την ωραία εκδήλωση. Εύχομαι στους αθλητές μου υγεία και καλή προσπάθεια. Και συγχαρητήρια για τη μέχρι τώρα προσπάθειά τους. Μερικές φορές είμαι λίγο πιεστικός. Ζητώ συγγνώμη, αλλά ελπίζω στο τέλος χρονιάς να χαμογελάσουμε όλοι. Δεύτερον, πήρα μια φανέλα, είναι πάρα πολύ ωραία προπονητού. Ναι, βέβαια έρχονται στιγμές που αναπολώ τις προηγούμενες φανέλες που πήραν οι αθλητές. Αλλά δυστυχώς η ηλικία και τα χρόνια έχουν περάσει. Τους εύχομαι και τους λέω το εξής. Να χαρούν αυτά τα χρόνια. Να χαρούν τα χρόνια που παίρνουν αυτές τις φανέλες. Και όταν θα τελειώσουν την καριέρα τους και κάνουν τον απολογισμό, να είναι γεμάτοι και να μην μπορούσαν να προσφέρουν τίποτα περισσότερο. Να τα έχουν δώσει όλα. Τότε θα είναι ικανοποιημένοι. Είναι πολύ ωραίες αυτές τις στιγμές και πρέπει να τις χαίρονται κάθε στιγμή, κάθε λεπτό. Είναι στιγμές που δεν γυρίζουν πίσω. Σε ευχαριστώ όλους σας. Καλή χρονιά να έχουμε. Δεν ξέρω αν θέλετε λίγο πριν καλέσετε τους υπόλοιπους που βοηθάνε να δείτε και οι προπονητές και ο προπονητής και ο βοηθός προπονητής αλλά και όλοι έτσι οι παίκτες φέτος εδώ να βγείτε λίγο μια αναμνηστική φωτογραφία, αν είναι δυνατόν να μπορέσουμε λίγο να σας δούμε και να σας χαρούμε όλους μαζί. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιο τελετουργικό, αν κάνετε, αν λέτε κάποιο σύνθημα όλοι μαζί, αν κάνετε κάτι κάθε φορά πριν ξεκινήσετε τον αγώνα, μπορείτε να το κάνετε τώρα, δεν έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, έτσι με τις φανέλες, ο βοηθός προπονητή, ο προπονητής εδώ στο κέντρο για να βγουν κάποια αναμνηστική φωτογραφία. Χειροκρότημα, παιδιά, οι υπόλοιποι. Δεν τους έχουμε απλά και για να τους βλέπουμε. Να τους ψυχώσουμε, θέλουμε. Να τους δείξουμε ποια είναι η Αλεξανδρούπολη, γιατί είναι εθνικός για την Αλεξανδρούπολη. Μ' αρέσει, παιδιά. Συγχαρητήρια. Αύριο μεθαύριο, τουλάχιστον μέσα στο γήπεδο, ελπίζω να είναι λίγο πιο δυνατά τα πράγματα, έτσι. Να πούμε 1, 2, 3 μαζί, εθνικός. Και εδώ και εκεί. 1, 2, 3! Εθνικός! Παιδιά, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Παρακαλώ, κύριε μου. Μισό λεπτό. Μη φύγετε. Μη φύγετε. Δεν μπορεί να τελειώσει η βραδιά, μπράβο, χωρίς κάποιος αθλητής να πει δύο λόγια. Όχι, εγώ θα λέω. Γιατί εμείς οι προπονητές και αθλητές γενικά έχουμε τα κούρια μας και είμαστε άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουμε σωστά, είδες. Κάθε φορά ο Γρηγόρης μας φτάζει ένα λόγο. Και πάντα η ομάδα έχει επιτυχίες. Δεν θέλω λοιπόν να σπάσει αυτή η παράδοση και θέλω να μας πει δύο λόγια. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας στηρίζετε. Χρειαζόμαστε φέτος τη βοήθειά σας πιο πολύ από τις άλλες χρονιές καθώς η ομάδα είναι καινούργια. Έχουμε ένα δύσκολο έργο μπροστά μας. Πιστεύω να πετύχουμε όλους τους στόχους μας και να μας βοηθήσετε κι εσείς να έχουμε μια δυνατή έδρα και να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια. Ευχαριστούμε. Μπράβο, παιδιά, μπράβο σε όλους σας, ειλικρινά. Αλλά δεν τελειώσαμε, διότι πίσω από τους παίκτες και τους προπονητές υπάρχει ακόμα μία ομάδα ανθρώπων που δουλεύει με μεράκι και προσπαθεί για το καλύτερο του τεχνικού και αυτοί είναι οι στατιστικολόγοι μας Ιπποκράτης Δήμητσας και Ντούμπος Δημοσθένης. Και τους θέλω να φύγουν αυτοί εδώ να τους δούμε μια φορά, να ανεβούν ίσως. Οι πρωτιστές μας Βλαδίμιος Μερκούλοφ και ο Γιώργος Φωτιάδης.
ο εκπρόσωπος τύπου, ο Γιώργος Πανταζένης, ο οποίος είναι αηγήνητος πρέπει να πω, ο υπεύθυνος ασφάλειας, ο Δήμος ο Μαμούγκας, ο υπεύθυνος μάρκετινγκ και επικοινωνίας Νίκος Νεγιάννης και φυσικά το Δέλτα Σίγμα της ομάδας με πρόεδρο τον Αντώνη Χατζηστάβλου, γενικό γραμματέα τον Γρηγόρη Σιδηρόπουλο, πρώτα την πρόεδρο τον Κώστα Παλακίδη, δεύτερο την πρόεδρο τον Διονύση Τριβάλα, ταμείο τον Αντώνη Τελόπουλο και μέλος της Μαρόδελ. Και είναι πολύ σημαντικό να τους πούμε για αυτούς τους ανθρώπους. Ευχόμαστε λοιπόν στον εθνικό μας να έχει μια καλή αγωνιστική χρονιά με υγεία και όσο το δυνατόν περισσότερες επιτυχίες.